διεθνού δικαίου από τη μεριά της Τουρκίας στο τελευταίο περίοδο. Τώρα το που οφείλεται, δεν έχουμε και χρόνο να το αναλύσουμε, αλλά λίγο πολύ επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις μας ότι στο Αφρίν δεν θα υπήρξε η επιτυχία που υποστήριζαν οι Τούρκοι πολιτικοί και θα έψαχναν έναν τρόπο ώστε να δικαιολογήσουν προβλήματα στην εσωτερική κατάσταση της Τουρκίας και στην εξωτερική τους πολιτική. Έχουν αλλάξει όμως, αν μου επιτρέπετε κύριε Υπουργέ, από τις γκρίζες ζώνες περάσαμε στην αφισβήτηση της κυριότητας ελληνικών νησιών. Κύριε Παπαδάκη, δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Εδώ ο Ερντογάν μίλησε, είπε χτες ότι τα ίμια είναι τουρκικά. Ακούστε, το τόνισε. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Όχι μόνο για την Ελλάδα δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες και για το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες και διεθνείς συμβάσεις. Άρα με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι η ανακοίνωση του τουρκικού ΙΠΕΞ είναι και ανιστόρητη και απαράδεκτη. Κάπου στα χαρτιά τους φαντάζομαι θα βρουν την συνθήκη που έχει υπογράψει η Τουρκία με την Ιταλία και μετά θα μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνθήκη με την οποία η περιοχή αποδόθηκε στην Ελλάδα με συνυπογραφή της παλαιποτέ Σοβιετικής Ένωσης, της Ιταλίας κτλ. Αυτά είναι πλέον γνωστά πράγματα. Έχουν μια σειρά από ερωτήματα. Έχουν μια σειρά από ερωτήματα που βρίσκουμε την ευκαιρία, αφού είχατε την καλοσύνη να ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας. Σας κατηγορεί η αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν δόθηκε ούτε από τον Πρωθυπουργό μια ξεκάθαρη απάντηση στον Ερντογάν, ότι μέσω του Κιλτιρίμ που είχαν χτες την επαφή ο κύριος Τσίπρας με τον Κιλτιρίμ, ότι ξέρετε κάτι, δεν είναι τουρκικά τα ίμια, δεν είναι τουρκικά τα ίμια, είναι ελληνικά τα ίμια. Καλά, αυτά τώρα με συγχωρείτε τώρα, υπάρχει ένα εδώ εξής ζήτημα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα εθνικό, και δεν χρειάζονται μικροπολιτικές, ούτε μπροστά στο τηλέφωνο ήταν, ούτε άκουγε η αντιπολίτευση το τηλέφωνο. Άρα να παίρνει αυτό το πράγμα. Εμείς είχαμε άμεση αντίδραση. Υπάρχει ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Χτες το βράδυ περάσαμε μια ήσυχη νύχτα. Αλλά τι πάει να πει ήσυχη νύχτα, ότι το ελληνικό λιμενικό ήταν εκεί, το τουρκικό λιμενικό ήταν από τη δική του την πλευρά. Το πολεμικό πλοίο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού έκανε κανονικά την περιπολία του, όπως και το τουρκικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού έκανε κανονικά την περιπολία του. Αυτό για μας είναι ήσυχη νύχτα, για να καταλάβετε. Εδώ όμως έχουμε την πρόθεση, από ό,τι λένε και από τον κύκλο λιμενικών, είχαμε την πρόθεση των Τούρκων να βυθίσουν το γάδος. Δηλαδή υπάρχει και το γράφημα που δείχνει ο ελιγμός του καπετάνιου του, ελληνικού, του Έλληνα. Απέτρεψε το κτύπημα με την ταχύτητα την οποία είχε αναπτύξει το τουρκικό πλοίο, έτσι, δύναμη που να το χτυπήσει στη μέση, τελευταία στιγμή. Εάν το χτύπαγε στη μέση θα είχε βυθιστεί, κύριε Υπουργέ. Εγώ θέλω να μείνω στο περιστατικό όπως έγινε. Έτσι, δεν αντιδικώ με κανέναν. Απλά λέω ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα αντιμετωπίζεις με ψυχραιμία και νυφαλιότητα και άμεση αντίδραση. Και απλά να διαβεβαιώσω ότι έτσι έχουν την ευθύνη διαχείρισης της κατάστασης και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό και βέβαια στο Υπουργείο Άμυνας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, είναι πάντα στη θέση τους, όχι από εκείνη τη στιγμή και μετά, πάντα στη θέση τους, κάνουν τη δουλειά τους με γνώση, αποφασιστικότητα και κάτω από συγκεκριμένες εντολές. Άλλη ερώτηση, κύριε Πίτερ. Ξέρετε, αν θέλετε, εγώ ανησυχώ περισσότερο και νομίζω ότι το έκανε ο κύριος Φίλης, το έκανε προηγούμενα, με τα ατυχήματα. Για την περίπτωση ατυχήματος, γιατί το ατύχημα τίνει να γίνει ανεξέλεκτο. Άρα αυτό πρέπει να αντιμετωπίσεις με την περισσή νυφαλιότητα. Εδώ πάνω σε αυτό, κύριε Υπουργέ, υπάρχει, συγγνώμη μπάγια μου, υπάρχει κάτι το οποίο αναγράφεται σήμερα σε πολλά site και είναι το εξής. Ότι η πρώτη αντίδραση της ελληνικής πλευράς ήταν να υπάρξει μια κάποια μορφής ανταπόδοση έτσι ώστε του χτυπήματος των Τούρκων, έτσι ώστε να ισορροπήσει η κατάσταση. Κάτι το οποίο πρότεινε και η στρατιωτική ηγεσία, αλλά απέρριψε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει καν, αυτό είναι στο πλαίσιο της φαντασίας. Δεν υπήρχε τίποτα από όσα περιγράψατε. Όχι εσείς, από τα site που διαβάζετε. Μάλιστα, αυτό ακριβώς σας μεταφέρω. Ούτε έγιναν τέτοιες εισηγήσεις. Κοιτάξτε να δείτε.
όταν μιλάμε για ψυχραιμία, δεν μιλάμε για αντίδραση της στιγμής με βάση το θυμικό. Εμείς στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αντίστοιχα στο λιμενικό, πρέπει να σας πω ότι έχουμε πολλαπλά σενάρια για όλες τις καταστάσεις και έχουμε δώσει συγκεκριμένες εντολές για την πρώτη αντίδραση. Και ευτυχώς και έχουμε και πολύ ψύχρεμους και γνώστες κατάστασης στρατηγούς να βάλουν τεράστιους κλπ. Μην ανησυχείτε γι' αυτό. Κύριε Υπουργέ, εσείς προσωπικά ανησυχείτε για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου που θα μας φέρει και σε άλλες εξελίξεις? Η δουλειά μας δεν είναι απλά μόνο να ανησυχούμε. Η δουλειά μας είναι να προετοιμαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Και από τη στιγμή που έγινε το περιστατικό, θέλω να σας πω ότι έχουν ληφθεί όλες οι πρωτοβουλίες σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς και σε όλα τα διεθνή φόρα που συμμετέχει η Ελλάδα για να αναδειχθεί και η σοβαρότητα του περιστατικού και η ευθύνη για το περιστατικό. Κύριε Υπουργέ, κάποιοι συνδέουν αυτό που γίνεται, που έγινε στα Ίμια, με την εξέλιξη του Σκοπιανού. Δηλαδή τι, θέλετε κύριοι να θωρακίσετε τη χώρα σας για τον κίνδυνο εξανατολών? Κάντε υποχωρήσεις στο Σκοπιανό θέμα. Δηλαδή τι, θα μπει στο ΝΑΤΟ, να βάλουμε στο ΝΑΤΟ τα Σκόπια, ΝΑΤΟ το οποίο δεν πήρε και μία αποφασιστική θέση για το περιστατικό, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η Αμερική. Η Αμερική έτριψε τα χέρια της και είπε να τα βρουν οι γείτονες μεταξύ τους. Λες και εμείς το προκαλέσαμε το επεισόδιο. Οι Αμερικάνοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι οι Τούρκοι χτυπήσανε ένα πλοίο το οποίο έχουν πληρώσει οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ωραία, να επιστρέψουμε τα λεφτά πίσω τότε αν είναι έτσι. Και από την άλλη πλευρά το ΝΑΤΟ δεν έκανε τίποτα από τα προβλεπόμενα στο καταστατικό του ΝΑΤΟ. Ότι όταν έχουμε ένα χτύπημα, γιατί εδώ μιλάμε για ένα χτύπημα, έτσι. Εγώ δεν δέχομαι τη, και όπως και εσείς πιστεύω, το συγγνώμη του Γκιλντιρίμ, λάθος ήτανε. Εγώ θα λέω το εξής. Ναι. Τα εθνικά συμφέροντα και τα εθνικά δίκαια είναι εθνικά συμφέροντα και εθνικά δίκαια και η υπεράσπιση της κυριαρχίας μας είναι δεδομένη, όπως και η υπεράσπιση της ιστορίας μας. Άρα αυτά τα δύο πράγματα δεν συνδέονται. Όποιος και να τα λέει, η ελληνική κυβέρνηση κινείται μόνο στη λογική του εθνικού συμφέροντος. Είναι συμφέρον μας αυτή τη στιγμή να λύσουμε ένα πρόβλημα με την γειτονική χώρα των Σκοπίων. Και στο βαθμό που αυτό μπορεί να προχωρήσει και να λυθεί, σε αυτή την κατεύθυνση δεν υπακούμε μέσα σε εισαγωγικά επειδή το θέλει κάποιος άλλος, αλλά λειτουργούμε επειδή το θέλουμε εμείς και ψάχνουμε να βρούμε μια λύση όπως την ακριβώς την έχουμε περιγράψει, να μην την επαναλαμβάνω ή μάλλον να πω. Πάντως το ερώτημα ήταν σαφές. Για όλες τις χρήσεις, όχι αλυτρωτισμοί κτλ. Το ερώτημα της περιφρούρησης των συνόρων μας από όλες τις κατευθύνσεις και βεβαίως και από Ανατολάς είναι δεδομένο και έχουμε και την ισχύ και δεν επηρεαζόμαστε ή αν μου επιτρέπετε την έκφραση δεν τσιμπάμε σε προκλητικότητες, τις αντιμετωπίζουμε τις προκλητικότητες. Το ερώτημα όμως ήταν σαφές, κύριε Υπουργέ, δηλαδή τι, μήπως σε αυτά τα οποία ανταποδοτικά θα εισπράξει εντός εισαγωγικών η χώρα μας για κάποιες υποχωρήσεις στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων ή κάποιων άλλων υποχωρήσεων που ενδεχομένως κάνει, έχουν να κάνουν με τη θωράκιση της χώρας μας και ότι αυτή είναι μία από τις υποσχέσεις που μας έχουν δώσει οι Αμερικανοί, έτσι, για οχύρωση των περιοχών αυτών που είναι απέναντι ακριβώς από τα τουρκικά παράλια. Εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ξαναλέω το εξής. Τα εθνικά θέματα δεν μπαίνουν μέσα στη διαδικασία της ανταποδοτικότητας, αλλά μπαίνουν στα ζητήματα των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και των εθνικού μας συμφέροντος. Άρα δεν έχουμε ούτε, θα έλεγα ξανά το λέω μέσα σε εισαγωγικά υπακούμε, σε κάποια πράγματα, αλλά και κανένα δεν μας τα έχει πει και δεν μας τα έχει ζητήσει αυτά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εμείς από όλες τις κατευθύνσεις θωρακίζουμε τα σύνορά μας και προσπαθούμε στα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή να βρίσκουμε λύσεις ώστε να προάγεται και το εθνικό συμφέρον αλλά και η συνανάπτυξη της περιοχής. Για αυτή τη στιγμή υπάρχει αυξημένη κινητικότητα στην περιοχή του Αιγαίου με πολλά τουρκικά σκάφη από ελληνικής πλευράς.
Τι εννοείται, υπάρχουν σκάφη. Μας είπατε, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν, ότι... σήμερα, για παράδειγμα, γίνεται στο Βόρειο Αιγαίο. Η άσκηση, που έχουν κάνει. Όχι, γίνεται και δική μας άσκηση. Μάλιστα. Γι' αυτό η κινητικότητα αυτά η οποία... Αυτά είναι προσδιορισμένα, θα λέγε κανένας, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Είχαμε... Και από... παρακολουθούμε, και εγώ παρακολουθώ αυτή τη στιγμή, στο χάρτη την επιχειρησιακή εικόνα. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι... Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας και με τον καθηγητή, τον κύριο...